Σε πελάγη ευτυχίας είναι όλοι στις τάξεις της μεικτής νέων του Ηρακλείου μετά την πρόκριση στον τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Το πρώτο βήμα έγινε και τώρα ακολουθεί το Σάββατο μεγάλος τελικός με αντίπαλο τα Χανιά. Το ποδόσφαιρο της Κρήτης είναι ήδη νικητής, αφού το Τρόπαιο θα έρθει στο νησί και όλοι μιλούν για ένα αγώνα γιορτή. Οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν σήμερα, καθώς η αποστολή έκανε μια μικρή εκδρομή στα γραφικά χωριά του Πηλίου, Πορταριά και Μακρινίτσα. Άπαντες απόλαυσαν τη διαδρομή και τα μοναδικά τοπία, ενώ φυσικά τα χαμόγελα για τη χθεσινή πρόκριση δεν έχουν κοπάσει. Χαρά μας σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου είναι μεγάλη που είναι δύο κριτικές ενώσεις συγκορυφαίες της Ελλάδας και θα είναι στο τελικό μαζί. Θα είμαστε αντίπαλοι μέσα στα 80 λεπτά στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς οι νικητές. Αλλά αυτό όπως είπατε και εσείς, ότι νικητής είναι το κριτικό ποδόσφαιρο. Είχαν εμπιστοσύνη τα παιδιά και τελικά καταφέραμε να πάμε για άλλη μια φορά στο τελικό. Βέβαια, είναι ένας ιδιαίτερος τελικός αυτός με τα Χανιά, αλλά θεωρώ ότι η κούπα θα πάει στην Κρήτη και πιστεύω να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι εντάξει των δύο ομάδων. Ήταν όντως ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Κρίθηκε πολύ στη δύναμη, στη φυσική κατάσταση που το γήπεδο ήταν φυσικό και μεγάλο. Εμείς αντιμετωπίσαμε ένα πολύ καλό αντίπαλο, ήμασταν πάρα πολύ καλοί και το αποτέλεσμα βγήκε, όπως είδαμε. Εντάξει, πήγαμε στα πέναλτι, νικήσαμε στα πέναλτι, ήμασταν τυχεροί. Τώρα πάμε για τον τελικό. Ναι, σίγουρα στόχος από την αρχή της χρονιάς που ξεκινήσαμε την προετοιμασία ήταν να κατακτήσουμε το Τρόπαιο και όχι να φτάσουμε απλά στο τελικό. Έχουμε φτάσει στην πηγή, το μόνο που μένει είναι να πιούμε. Πρώτα απ' όλα θα δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που είμαστε φέτος μαζί. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Παίζουμε με μια ομάδα που είμαστε από το ίδιο νησί. Σίγουρα εμείς θα δώσουμε όλο μας τον εαυτό και πιστεύω να το πάρουμε για να το σηκώσουμε. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και περήφανοι για την μέχρι τώρα πορεία μας. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που φτάνουμε στο τελικό. Φέτος πιστεύω θα είναι η χρονιά μας. Αφού φτάσαμε στο τελικό, είμαι σίγουρος πως θα το κατακτήσουμε το Τρόπαιο φέτος. Τις δύο προηγούμενες χρονιές ήμασταν άτυχοι, ήμασταν πιστεύω καλύτεροι, αλλά άτυχοι. Φέτος πιστεύω πως η τύχη θα είναι μαζί μας και θα σηκώσουμε εμείς την κούπα. Οι ταλαντούχοι παίκτες της μεικτής νέων με την παρουσία τους στο τελικό εξασφάλισαν τη μοριοδότηση τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Για τα ΤΕΦΑ υπάρχει προσάυξη 20% και για τις υπόλοιπες σχολές 8%. Τέλος, ορίστηκαν διαιτητές για τον τελικό που θα γίνει το Σάββατο στις 7 το βράδυ στο Παρθεσσαλικό Στάδιο. Ρέφερε της αναμέτρησης θα είναι ο Γιουματζίτης από την Μπέλα, με βοηθούς τους Νίκ Ζακεμάνο από το Σύνδεσμο Λάρισας.